Ανδρέα, εξήλθε ο διαιτητής. Μετά από περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά από την κόκκινη λίμνη, φαίνεται να εντοπίστηκε και να ανασύρθηκε ένα αντικείμενο. Δεν έχουμε τύχει ενημέρωσης μέχρι στιγμής. Αναμένουμε και εμείς από τις αρχές να μας ενημερώσουν για το τι ακριβώς είναι αυτό το αντικείμενο. Υπήρχε έντονη κινητικότητα εδώ στην κόκκινη λίμνη. Ενώ να πω ότι πριν από περίπου 20 λεπτά έφτασαν και οι δύο επικεφαλείς από το Ισραήλ εδώ, που θα τύχουν ενημερώσεις από τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα. Το αντικείμενο που έχει ανασυρθεί βρίσκεται τώρα στην μπλε τέντα που βλέπετε και στα πλάνα μας. Είναι μέσα και ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής, τόσο μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της ΕΜΑΚ, αλλά και οι επικεφαλείς από το Ισραήλ. Αναμένουμε και εμείς να δούμε τι είναι αυτό το αντικείμενο, για να σας ενημερώσουμε και εμείς από την σκοπιά της κόκκινης λίμνης. Ενώ να πω ότι οι επικεφαλείς θα μεταφερθούν μαζί με τον κύριο Μάρκο Τράγκολα στη συνέχεια και στην λίμνη Μεμή στο Ξυλιάτο, για να τύχουν ενημέρωσης για την πορεία των ερευνών και στην συγκεκριμένη λίμνη. Ανδρέα. Μόλις ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό που ανασύρθηκε από τη λίμνη, παρεμβαίνεις και μας ενημερώνεις, Ραφαέλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση.